αυτό εδώ μέρα μεσημέρι είναι εμπρισμός. Είναι καθαρός εμπρισμός. Χωρίς υπεκφυγές, ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Ηρακλείου ξεκαθαρίζει πως οι φωτιές στην Γέρη δεν είναι αποτέλεσμα καμιάς άλλης αιτίας πέραν του εμπρισμού. Τρεις φορές ένα μήνα έχουν επιχειρήσει να κάψουν ένα όμορφο στολίδι του Ηρακλείου για να μην το χαίρονται οι Ηρακλειώτες. Γιατί, ποιος θα κερδίσει από αυτή την υπόθεση? Ποιος, να το κάνουμε ένα βοσκοτόπι όλο? Αναρωτιέμαι. Λίγο μετά την τιτάνια μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς, ο αξιωματικός της πυροσβεστικής αλλά και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνιών. Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει για να τεθεί υπό έλεγχο αυτό εδώ το σημείο, νομίζω ότι κάποιοι επιλέγουν δυστυχώς, θα το δείξουν βέβαια τα πορίσματα της πυροσβεστικής, η προανάκριση που θα ξεκινήσει άμεσα. Δεν είναι κάποιος ξένος, κάποιος δικός μας είναι, της διπλανής πόρτας, ο οποίος προσπαθεί να μας βλάψει. Αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα που το δάσος της Κέρης παραδίδεται στις φλόγες. Δυστυχώς σήμερα ήταν η τρίτη και η φαρμακερή. Μετά από δύο προσπάθειες σήμερα, δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του απερίγραπτου κάλους δάσους της Κέρη υπήρξε στόχος κάποιου ή κάποιων ανεγκέφαλων και αρρωστημένων μυαλών. Άμεσα έπεσαν στη μάχη όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχυόμενες από ομάδα 30 δασοκομάντων που έφτασαν με ειδική πτήση της Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη, με δεκάδες εθελοντές και εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου να σπέβδουν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο έργο συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής και του στρατού. Παρακαλώ τους πολίτες προσωπικά και θεσμικά να μας βοηθήσουν να τους βρούμε. Από τις προηγούμενες φορές το ανακριτικό έχει ευρήματα, υπάρχουν ενδείξεις? Γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Το ανακριτικό για διάφορους λόγους είχε υποστελεχωθεί και τώρα έχει ξαναστελεχωθεί και έχει εκπληκτικά αποτελέσματα σε διάφορες πυρκαγιές, το ξέρετε. Αυτές οι πυρκαγιές θέλουν χρόνο. Περισσότερα από 200 είναι τα καμένα στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης στην Κέρη, με τις αρχές τώρα να εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων για την προστασία της περιοχής. Συζητήσαμε με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις προηγούμενες μέρες για ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε, να λάβουμε όλες αρμόδιες αρχές. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες ενέργειες, χρειάζεται όμως να προχωρήσουμε και στα επόμενα μέτρα που είναι μια συνεχόμενη επιτήρηση 24 ώρες βάσης της περιοχής της Κέρης και η ενίσχυση γενικότερα της περιοχής με και άλλες δυνάμεις για να μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα οτιδήποτε και αν συμβεί. Οι στιγμές είναι δύσκολες και έχουμε υποχρέωση και καθήκον όλοι μας να προστατεύσουμε αυτά τα μέρη, αυτά τα σημεία.